Με εκδηλώσεις και ομιλίες σε όλα τα σχολεία του Εύρου και κατάθεση στεφάνων τίμησαν τους ήρωες του 40 οι μαθητές. Μαθητές, σπουδαστές, πρόσκοποι και οδηγοί βρέθηκαν στο μνημείο της Δόμνας Βυσβής και παρουσία των αρχών της πόλης κατέθεσαν στεφάνια. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά τελεσίγραφο με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Καταθέσαμε και στεφάνι, εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε να δώσουμε ως μήνυμα είναι ότι ο ελληνισμός, οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι μπορούν και επιτυχαίνουν εκείνο το οποίο φαντάζει ως ακατόρθωτο. Έτσι λοιπόν όπως το 1940 που κανένας δεν πίστευε ότι ένας λαός με μικρές δυνάμεις μπορούσε να φέρει τέτοια μεγάλη αντίσταση, το ίδιο μήνυμα πρέπει να περάσουμε και σήμερα στους μαθητές, σε όλο τον ελληνισμό, ότι η εποχή είναι δύσκολη, οι στιγμές είναι δύσκολες και απαιτείται συνεννόηση, εθνική συνεννόηση, ομόνοια, ομψυχία για τον κοινό σκοπό, για το κοινό καλό που είναι η προκοπή του έθνους. Μετά την άρνηση του Μεταξά, οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα μέσω των ελληνοαλβανικών συνόρων. Ο ελληνικός στρατός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον Ιταλικό σε υποχώρηση. Η ηρωική αντίσταση εμπνέει τις νεότερες γενιές των Ελλήνων. Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου δείχνει σε όλους μας πως οι Έλληνες ως λαός έχουμε το θάρρος να λέμε ενωμένοι όχι σε κάθε εχθρό της ελευθερίας μας και σε κάθε έναν που επιβολεύεται την εθνική μας ανεξαρτησία. Θα έλεγα και κάτι ακόμη, γιατί η σημερινή η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αναδεικνύει και τη μεγάλη σημασία που έχει η εκπαίδευση. Γιατί μέσα από την εκπαίδευση μπορεί να κρατηθεί ζωντανή, αναλύωτη η εθνική μας μνήμη και θα πρέπει όλα τα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση να γνωρίσουν καλά την ιστορική μας ταυτότητα. Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο κορυφώνονται τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, στις 10:04 το πρωί θα γίνει η επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη. Μετά τη δοξολογία θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας. Στις 11:04 θα ακολουθήσει η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη και κατάθεση στεφάνων. Στο χώρο του μνημείου μετά την εκκλησία θα προσέλθουν οι σημεοφόροι και οι παραστάτες των σχολείων συνοδεία καθηγητών. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση και θα ακολουθήσει η στρατιωτική.